Ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από την Ιλία. Οργανωμένες εκενώσεις έτσι ώστε να προστατεύουμε το υπέρτατο αγαθό, το οποίο είναι η ανθρώπινη ζωή. Και φυσικά αυτές οι εκενώσεις δεν μπορούν να γίνουν εάν δεν έχουμε τη συνεννόηση και τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όταν γίνεται μια εκένωση, γίνεται για το καλό των πολιτών, για να προστατεύσουμε τις ζωές τους. Από εκεί και πέρα, ας αντιμετωπίσουμε πρώτα αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Όταν θα έρθει η ώρα, και θα έρθει πολύ σύντομα, η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πολίτες οι οποίοι επλήγησαν. Έχουμε πια ένα νομοθετημένο πλαίσιο για κρατική αρρωγή, το οποίο σημαίνει ότι όσοι πολίτες είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται από τη φωτιά, θα γνωρίζουν ότι θα την χάνουν αποζημίωσης, έτσι ώστε τα σπίτια αυτά να μπορούν να κατασκευαστούν και πάλι. Και βέβαια η παραγωγή μας θα αποζημιωθούν και αυτοί, είτε για την εσοδιά τους, είτε για καταστραμμένα δέντρα. Έχουμε αποδείξει όλο αυτόν τον χρόνο, όπου έχουμε χειριστεί μια σειρά από δυστυχώς φυσικές καταστροφές, με πιο έντονη αυτή του Ιαννού, ότι είμαστε και γρήγοροι και αποτελεσματικοί στην αποζημίωση των πολιτών. Κάτι τελευταίο και γενικότερο, εάν υπάρχουν ακόμα λίγοι οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις για το αν η κλιματική αλλαγή είναι ένα πραγματικό φαινόμενο, τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα, να δούνε την ένταση των φαινομένων και να διαπιστώσουν ότι δυστυχώς πια, εάν δεν κάνουμε κάτι σύντομα, θα αντιμετωπίζουμε όλο ένα και πιο δραματικές καταστάσεις. Η χώρα έχει ήδη μεριμνήσει μέσα από το επόμενο ΕΣΠΑ να εξασφαλίσει πόρους οι οποίοι θα πλησιάζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα έχει ποτέ υλοποιηθεί στη χώρα. Και αυτοί οι πόροι είναι πόροι οι οποίοι θα επενδυθούν με συνετό τρόπο για να προστατεύσουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Θα έχουμε την ευκαιρία, όταν τελειώσει αυτή η μεγάλη περιπέτεια, να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι η αντιμετώπιση της κατεπίγουσας κατάστασης την οποία έχουμε μπροστά μας. Θα ξαναπώ, όλοι, νομίζω ότι το βλέπετε, γίνεται ότι είναι...